είστε? Μια χαρά, εσείς. Καλό μήνα κιόλας. Ευχαριστώ επίσης. Βλέπουμε από τους περισσότερους δημάρχους, έχουμε συνομιλήσει με πάρα πολλούς δημάρχους στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και οι περισσότεροι εκφράζουν μια αγωνία για το κατά πόσο θα μπορέσουν να ενημερωθούν έγκαιρα ώστε να μπορέσουν να διευθετήσουν ανοιχτά ζητήματα που έχουν και να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα Καλλικράτης. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Αυτή είναι η πρώτη αγωνία, κύριε Πετράκη. Υπάρχει και μια άλλη, η οποία είναι σοβαρότερη αγωνία. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να σας πω ότι εγώ υπηρετώ ένα θεσμό. Mm-hmm. Δεν είμαι ο ίδιος θεσμός. Υπηρετώ το θεσμό του Δημάρχου της Νέας Χαλκιδόνας, στον οποίο θεσμό με έχει τοποθετήσει ο κόσμος με ελεύθερες εκλογές και δημοκρατικές. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν εκ των πραγμάτων και εκ της θέσεώς μου να υπηρετώ τα συμφέροντα του κόσμου, της Νέας Χαλκιδόνας, των πολιτών μου. Σήμερα λοιπόν, σε καμία περίπτωση και όπως και αν σχεδιάζεται ο Καλλικράτης, τα συμφέροντα της Νέας Χαλκιδόνας δεν προχωρούν μπροστά με την όποια συνένωση. Γιατί υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία στην πόλη τα οποία είναι δύσκολο, αν συνενωθεί με κάποιο άλλο Δήμο, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, η Νέα Χαλκιδόνα είναι από τους Δήμους που έχουν απόθεμα. Είναι αποθεματικός Δήμος. Μάλιστα. Είναι Δήμος ο οποίος δεν είναι ελληματικός σε καμία του περίπτωση. Δεν υπάρχουν δάνεια στη Νέα Χαλκιδόνα. Από τους λίγους Δήμους, να το πούμε αυτό. Συνεπώς, όπως και να έχουν τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε, στην καινούργια ανακατανομή με την όποια συνένωση, η Νέα Χαλκιδόνα, οι πολίτες της, θα βρεθούν ρηγμένοι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στη Νέα Χαλκιδόνα, πάλι από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα, η παιδική της σταθμή, παραδείγματος χάρη, είναι δωρεάν για τους πολίτες της. Στους περισσότερους Δήμους, από ό,τι γνωρίζετε, σαφώς το γνωρίζετε, υπάρχουν τροφεία. Ναι, τέτοιο βεβαίως. Πράγμα δεν συμβαίνει στη Νέα Χαλκιδόνα. Στην οποιαδήποτε συνένωση, δεν ξέρουμε οι πολίτες τι τους περιμένει. Να ρωτήσω κάτι όμως. Ό,τι θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έχετε έναν Δήμο ο οποίος δεν είναι ελληματικός και τη σήμερα ημέρα ανήκεται στη μειοψηφία δυστυχώς. Ναι. Σε περίπτωση που τεθεί το νομοσχέδιο και σας πούνε, ξέρετε κάτι, πρέπει να συνενωθείτε με τη Νέα Φιλαδέλφια ή με τους Αγίους Αναργύρους, όπως λέει και το ρεπορτάζ, ή και με τους δύο μαζί. Εν τη αυτή περίπτωση, εσείς προτίθεστε να φέρετε αντίρρηση και να αντιδράσετε με κάποιο τρόπο? Σαφώς και προτιθέμε να φέρουμε αντίρρηση. Εξάλλου υπάρχει και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νοπή μάλιστα, μόλις την προηγούμενη Πέμπτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χαλκιδόνας, και δεν αποδέχεται τις συνενώσεις με άλλους Δήμους. Αυτό σήμερα, από σήμερα το πρωί, έχουμε αρχίσει και το στέλνουμε στους φορείς οι οποίοι είναι και αρμόδιοι, αν θέλετε να τα γνωρίζουν αυτά, όπως είναι η ΚΕΔΚΕ, η ΤΕΡΚΝΑ, η ΕΝΑΕ. Θα πάει στο Υπουργείο των Εσωτερικών να καταδειχθεί συνολικά η αντίδραση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Πάρα πολλοί. Έτσι. Πάρα πολλοί οι οποίοι αντιδρούν. Να καταδειχθεί. Και φυσικά, μια και είμαστε και στον αέρα και το συζητάμε, να πούμε ότι αυτή τη λογική των μεγάλων Δήμων, έτσι, και αυτή τη λογική, ας πούμε, των πληθυσμών, δεν την αντιλαμβανόμαστε. Καταρχήν, μιλάμε σήμερα για συνενώσεις Δήμων με βάση πληθυσμιακά στοιχεία του 2001. Κύριε Πετράκη, η Νέα Χαλκιδόνα από το 2001 μέχρι σήμερα έχει διπλασιαστεί. Έχει διπλασιαστεί. Φυσικά, διότι ήμασταν ένας από τους Δήμους οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό και η ανοικοδόμηση είναι τρομερή. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και το ίδιο συμβαίνει προφανώς και στους Αγίους Αναργύρους. Αυτά έχω την αίσθηση ότι είναι στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν. Έπειτα, για να δούμε, να συγκρίνουμε μικρούς Δήμους όπως είναι η Νέα Χαλκιδόνα με μεγαλύτερους Δήμους, γιατί αυτό είναι το καταληκτικό στάδιο το οποίο επιθυμεί ο Καλλικράτης. Έτσι δεν είναι, να φτιάξει μεγαλύτερους Δήμους. Για να δούμε, η οικονομική διαχείριση των μεγαλύτερων Δήμων είναι καλύτερη από αυτή τη διαχείριση της Νέας Χαλκιδόνας? Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι έτσι. Δεύτερον, αυτό που θέλω να σας πω, η Νέα Χαλκιδόνα σήμερα έχει διαχειριστική επάρκεια και στις 16 Φεβρουαρίου δημοπρατεί το πρώτο έργο από το ΕΣΠΑ, το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο. Μάλιστα. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε απευθείας στις Βρυξέλλες για την ισορροπημένη ένταξη των μεταναστών και στο οποίο προκριθήκαμε εμείς και η Νομαρχία της Μαγνησίας, άσχετα αν δεν πήραμε εμείς το έργο, για να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Χαλκιδόνα έχει δυνατότητες. Έχει πολεοδομικό γραφείο. Ξέρετε πολλούς Δήμους, έστω και μεγάλους, που έχουν δικό τους πολεοδομικό γραφείο? Όχι, είναι. Δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή. Ειλικρινά σας το λέω, υπάρχει ένας Δήμος που έχει την επάρκειά του, που έχει την οικονομική του ανεξαρτησία, δεν φορτώνει τον προϋπολογισμό, σέβεται αυτό που όλοι στην Ελλάδα έπρεπε να σεβόμαστε, τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Όλα αυτά λοιπόν πηγαίνουν στην άκρη και μπαίνει ένα πληθυσμιακό κριτήριο γιατί πρέπει να ενωθεί με άλλους Δήμους. Γιατί πρέπει? Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί από μόνη της,
Γιατί δεν μπορεί να μείνει αυτόνομη, γιατί δεν μπορεί να δημιουργεί έργα από μόνη της. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Όχι, είναι σαφές αυτό που λέτε, ότι είστε ικανοποιημένος από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα πεπραγμένα και από τη λειτουργία γενικότερα. Είναι ικανοποιημένος ο κόσμος από το Δήμο. Δεν θέλω να το βάλω σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ και από μόνος μου να ευλογώ τα γένια μου και να λέω είμαι επιτυχημένος. Δεν θα το βάλω σε αυτή τη βάση. Εξάλλου ξέρετε κάτι. Είτε είμαστε αιρετοί όλοι. Εμείς θα κριθούμε σε 10 μήνες. Mm-hmm. Απλώς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κατά πώς θα κρυθείτε από αυτούς οι οποίοι σας έκριναν το 2006 ή κατά πώς θα κρυθείτε από ένα πολύ μεγαλύτερο εκλογικό σώμα. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Δεν είναι όμως η αγωνία μου αυτή το πώς θα κρυθώ από ποιους. Με ενδιαφέρει ο πολίτης μου να ξέρει μέχρι το τέλος ότι δίνω τη μάχη μου εγώ και το Δημοτικό μου Συμβούλιο και οι συνεργάτες μου για το επίπεδο της ποιότητας ζωής του. Γιατί είμαι υποχρεωμένος εκ του θεσμού που υπηρετώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι. Ακόμα κι αν η ΚΕΔΚΙ αποφασίζει κάτι άλλο. Ακόμα κι αν η ΤΕΡΚ να αποφασίζει κάτι άλλο. Εγώ απολογούμαι στους πολίτες μου. Θα προχωρούσατε σε ένα δημοψήφισμα σε περίπτωση που. Θα προχωρούσα, αλλά δυστυχώς ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας δεν επιτρέπει δημοψηφίσματα την τελευταία χρονιά. Διαφορετικά θα είχα ξεκινήσει και ήδη την διαδικασία αυτή. Γιατί μας έχουν αναφέρει και άλλοι δήμαρχοι ότι προτίθενται να προχωρήσουν. Ναι, αλλά πιθανόν θα προσέξουν μέσα στην νομοθεσία ότι την τελευταία χρονιά δεν μπορούν να γίνουν δημοψηφίσματα. Είναι πολύ σημαντικό συνεπώς αυτό που λέτε. Συνεπώς θα είναι άτυπο το δημοψήφισμα. Και ξέρετε, άλλο ένα δημοψήφισμα το οποίο νομιμοποιείται εκ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και άλλο ένα άτυπο δημοψήφισμα. Γιατί το άτυπο μπορεί να το αμφισβητήσει. Ακριβώς, αμφισβητείτε. Ακριβώς. Μάλιστα, ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Θα τα πούμε και στο μέλλον. Εγώ χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά. Και τιμή μου όποτε θέλετε να με έτσι, καλέσετε πάλι και να σας πω ό,τι θέλετε. Και για την πόλη μου και γενικότερα βεβαίως, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Χάρηκα, κύριε Πετράκη.